Με τον πιο τραγικό τρόπο έφυγε από τη ζωή ένας άνδρας 70 ετών στο Ρέθυμνο. Ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμά του στην οδό Ψιχουντάκη 24 και Σκορδίλων το πρωί της Παρασκευής, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να απανθρακωθεί. Η σύζυγός του βρίσκονταν στην αντίθετη πλευρά του διπλού διαμερίσματος, με αποτέλεσμα όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί να ήταν αργά. Η 60χρονη ωστόσο γυναίκα είναι καλά στην υγεία της. Γύρω στις 12 παρα 10 το μεσημέρι, κληθήκαμε για αυτό το συμβάν σε αυτή την πολυκατοικία που βλέπω στην είσοδό της. Το συμβάν ήταν στο δεύτερο όροφο. Η έξοδος που ήρθε, η πρώτη έξοδος, βρήκε έναν άνθρωπο καμένο, αποτρακωμένο, στο δωμάτιο. Η πυρκαγιά δεν ήταν ορατή από τον δρόμο. Η πυροσβεστική κατέφτασε στο σημείο με 4 οχήματα και 10 άνδρες λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν δύσκολη λόγω της προβληματικής πρόσβασης από τα σταθμευμένα οχήματα. Λίγο αργότερα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Η περιοχή αποκλείστηκε. Ο ηλικιωμένος δεν πρόλαβε να αντιδράσει και βρήκε τραγικό θάνατο στο διαμέρισμά του στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, στο κρεβάτι του. Ήταν καμένος πριν φτάσει η περιοριστική έξοδος. Κάναμε επέμβαση, σβήσαμε το δωμάτιο που φλεγόταν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος είχε καεί ήδη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, Θεοδόση Χασάπη, η φωτιά αρχικά ήταν ατελής, δηλαδή παρήγαγε μονοξίδιο του άνθρακα, που είχε ως αποτέλεσμα να δηλητηριαστεί ο 70χρονος από τις αναθυμιάσεις και να χάσει τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια το οξυγόνο πυροδότησε τη φωτιά και ο ηλικιωμένος που ήταν κατάκητος τα τελευταία χρόνια κάηκε σε σημείο απανθράκωσης. Το δωμάτιο ήταν από την πίσω πλευρά της πολυκατοικίας. Έγινε πρώτα ατελής καύση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα πρώτα σημάδια που είδαμε, και μετά επεκτάθηκε. Και αφού δηλητηριάστηκε ο άνθρωπος, το μονοξίδιο του άνθρακα, στη συνέχεια με την είσοδο οξυγόνου επεκτάθηκε η φωτιά και κάηκε ο νοσηλευτικός άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου έχει αναλάβει την υπόθεση, ενώ έχει παραγγελθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νεκροψία νεκροτομή. Για τα αίτια όμως της πυρκαγιάς θα γίνεται προανάγκαση από το ανακριτικό γραφείο της υπηρεσίας μας και είναι τραυματογνώμονες που θα διοριστούν.